Διασκευή και προσαρμογή για το ραδιόφωνο του Άγγελου Φορτούνα. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί. Στο ρόλο της μάνας η Βέρα Ζαβιτσιάνου. Γεροκυπουρός Χρήστος Τσάγκας. Αφηγήτρια Νόρα Κατσέλη. Νύχτα Ντίνα Σαβίδου. Τριανταφυλιά Σάσα Σοφού. Κυραλίμνη Θεανό Ιωαννίδου. Μοίρα Όλγα Τουρνάκη. Ραδιοφωνική και μουσική επιμέλεια του Άγγελου Φορτούνα. Επιμέλεια ήχου Κώστα Αναλογίδη. Δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το πριν εισταξεις. Σαν άγγελος που σκιάζομαι στα ξένα μην πετάξεις. Ύπνε που παίρνεις τα μικρά, έλα και πάρε μου το. Μικρό, μικρό σου το έδωσα. Μεγάλο φέρε μου το. Μεγάλο σαν ψηλό βουνό. Ίσιο σαν κυπαρίσι. Κρύο έξω. Ευτυχώς που έχω τη χοντρή μάλινη κάπα. Αλλά το πρόσωπο. Έλα, έλα, κάθισε εδώ κοντά στη φωτιά. Έξω όλα είναι χιονισμένα και φυσάει τόσο πολύ. Κάθισε, θα σου φέρω κάτι να πιες. Μαμά, μαμά. Ναι, αγόρι μου, έρχομαι. Να δώσω κάτι στον παππούλι και θα έρθω αμέσως κοντά σου. Είναι άρρωστο το καημένο. Ψήνεται στον πυρετό. Έλα, κάθισε. Θα σου δώσω ένα ζεστό. Ξεπόστασε λίγο. Όση ώρα η μάνα κοίταζε να φτιάξει ένα ζεστό, ο γέροντας πλησίασε την κούνια του μικρού και άρχισε να το κουνά. Ανασένει βαθιά. Ναι. Είναι τόσο καιρό άρρωστο το καημένο. Ευχαριστώ. Βάλτε το εκεί, δεν θα το πιω αμέσως. Πώς καίει το μικρό του χεράκι. Είναι πολύ αδύνατο. Πώς σου φαίνεται, θα το γλιτώσω το παιδί μου, τι λες. Ο γέρος την κοίταξε για λίγο ανέκφραστος και ύστερα κούνησε διφορούμενο το κεφάλι του. Έτσι που έμοιαζε σαν να της έλεγε και ναι και όχι. Τα μάτια της μάνας που αμέσως κατάλαβε, γέμισαν δάκρυα. Κοιμήσου λίγο, θα φυλάω εγώ το παιδί. Φαίνεσαι κι εσύ τόσο κουρασμένη. Κι ήταν αλήθεια. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες είχε να κλείσει μάτι η δύστυχη. Έτσι λοιπόν αφέθηκε στα λόγια του ασπρομάλι γέροντα, κατέβασε το κεφάλι και άφησε τα ματοκλαδά της να ξαποστάσουν.
Δίπλα της ο γέροντας κούναγε αργά το παιδί της, ενώ εκείνη ακόμα και μες στον ύπνο της μέτραγε σαστισμένη τους παλμούς της καρδιάς του. Πόση ώρα άραγε να κοιμήθηκε η δόλια η μάνα. Η φωτιά στο τζάκι σιγά σιγά έσβησε και το ρολόι που έδειχνε μεσάνυχτα δεν πρόλαβε να χτυπήσει παρά μονάχα 4 φορές. Κι ύστερα σώπασε για πάντα. Ξαφνικά η πόρτα άνοιξε και ο ψυχρός άνεμος όρμησε μέσα στην κάμαρα. Η μάνα ξύπνησε και έτρεξε προς την κούνια. Το παιδί της έλειπε. Η πόρτα ήταν ανοιχτή και οι νυφάδες του χιονιού χοροπηδούσαν στο άνοιγμά της. Χωρίς τίποτα να ρίξει πάνω της η μάνα, πετάχτηκε έξω φωνάζοντας το παιδί της. Μαρίαδε! Μαρίαδε! Δεν πήρε όμως καμιά απάντηση, παρά μόνο από μια γυναίκα μαυροφόρα που βρισκόταν εκεί έξω. Άδικα φωνάζει. Μαρίαδε! Ο γέροντας πήρε το παιδί μου! Τον είδα. Ήταν ο κυπουρός του Θεού. Τον είδα να βγαίνει από το σπίτι σου. Και πού πήγε? Γαλπασμό του, δεν τον ακούς? Τρέχει πιο γρήγορα από τον άνεμο και ποτέ, μα ποτέ δεν γυρίζει πίσω ό,τι πήρε. Πες μου ποιο δρόμο πήρε. Πες μου και να τον βρω. Είμαι η νύχτα και κάθε βράδυ βρίσκομαι εδώ μόνο και μόνο για να ακούσω τα τραγούδια σου. Τραγουδάς τόσο ωραία. Τραγούδισέ μου τα και εγώ θα σου πω ποιο δρόμο πήρε ο γέροντας. Μη με καθυστερείς, νιώσε τον πόνο μου. Νιώσε τη λαχτάρα που με καίει. Θέλω να προλάβω το παιδί μου. Μα έφυγε με τον κυπουρό και στάστρα πάει να ζήσει. Και είναι κοντά το μικρός μου. Κι αν με ζητήσει. Δίχως το κάλεσμα του κυρίου στο περιβόλι εκείνο, κανείς ποτέ δεν πάει. Και ποιος θα του τραγουδάει? Εσύ. Πάλι εσύ θα τραγουδάς. Για εκείνο και για μένα. Κι εγώ με την ηχό μαζί θα στέλνω τα τραγούδια σου πολύ μακριά, στα ξένα. Με την ηχό είπες? Ναι. Έλα, τραγούδισε μου τώρα ένα από τα τραγούδια σου. Τραγούδισε μου όσο πιο ωραία και πιο γλυκά μπορείς. Κι εγώ σου υπόσχομαι, το παιδί σου όπου κι αν είναι να σ' ακούσει. Μικρό μου, δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το πριν μη στάξεις. Σαν άγγελος που σκιάζομαι, στα ξένα μην πετάξεις. Πήγαινε δεξιά μέσα στο δάσος, γυναίκα. Κατά εκεί μέσα στα πεύκα είδα να βγαίνει ο περιβολάρης με το μικρό σου παιδί. Κι η μάνα με θάρρος προχώρησε και χώθηκε μέσα στο πυκνό δάσος. Έτρεξε κάμποσο, αλλά σε λίγο είδε στο βάθος πως ο δρόμος χώριζε στα δύο και εκεί ήταν πια που δεν ήξερε πού θε να πάει. Θεέ μου, προς τα πού να πήγε τώρα? Έτσι αναρωτήθηκε η μάνα καθώς σταμάτησε μπροστά σε μια άγρια τριανταφυλιά. Τριανταφυλιά, είδε τον κυπουρό, τον περιβολάρη του Θεού με το μικρό μου μαζί, μήπως τους είδες? Ναι, τους είδα να περνούν. Αλλά δεν λέω που έκαμε. Αν πρώτα δεν με ζεστάνεις μέσα στην αγκαλιά σου, θα ανατέχω, θα κρυσταλιάσω ολότελα. Μην μπορώντας να κάνει διαφορετικά η δόλια η μάνα, έσκυψε και έσφιξε μέσα στην αγκαλιά της τα γεμάτα αγκάθια κλαδιά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, καλή μου γυναίκα. Και ενώ έλεγε αυτά η τριανταφυλιά, από όλο το κορμί της δύστυχης μάνας ανάβλιζαν χοντρές σταλαγματιές από αίμα που κατέβαινε ως τα κλαδιά. Θεέ μου, είναι μάνα και αυτή όπως κι εγώ. Σπλαχνίσου τη, σπλαχνίσου μια μάνα που θέλει να σώσει τα άνθηκες. Πόσες και πόσες μητέρες, Κύριε, δεν πονούν για τα παιδιά τους. Δεν είχε τελειώσει ακόμα τα λόγια της η μάνα και ο Θεός, για να της δείξει ότι την άκουσε, την άφησε να δει τα πράσινα φύλλα και τα λουλούδια που άνοιξαν και μύρισαν μπροστά στα μάτια της, μέσα στη χειμωνιάτικη και τόσο παγερή εκείνη η νύχτα. Πήρε το δεξιό μονοπάτι ο γέροντας, γυναίκα. Για να το βρεις όμως θα πρέπει να περάσει τη λίμνη. Οπωσδήποτε τα τελευταία λόγια της τριανταφυλιάς
Δεν τα είχε ακούσει η μάνα, μια και βρισκόταν ήδη μακριά, τρέχοντας και φωνάζοντας το παιδί της μέσα στη νύχτα. Μαρίανθε, Μαρίανθε, που είσαι, αγόρι μου? Μίλησε της μανούλας, Μαρίανθε. Σταματημένη τώρα μπροστά στην απέραντη λίμνη η μάνα, κοιτούσε την απέναντι όχθη αφήνοντας το σκληρό βοριά να τη χτυπάει στο πρόσωπο. Τι μπορώ να κάνω για σένα, κυρούλα? Ποιος μου μιλάει? Εγώ, η κυρά τούτης της απέραντης λίμνης. Σπάνια έχει φτάσει άνθρωπος είσαι με εδώ. Πού βρίσκομαι? Στη γραμμή του ορίζοντα, πάνω στις όχθες του χθες και του σήμερα. Εδώ ακριβώς που βρίσκεσαι, τα βλέμματα των ανθρώπων σταματούν. Τα μόνα που προσπερνούν από αυτό το σημείο είναι οι σκέψεις, τα όνειρα και όσοι είναι γραφτό να μην γυρίσουν ποτέ πίσω. Εγώ ζητάω να βρω το παιδί μου. Μόνο στην αντικρινή όχθη θα μπορέσεις να το βρεις. Εκεί μέσα στο μεγάλο περιβόλι, ο γεροκύπουρός καλλιεργεί άνθη και δέντρα, που το καθένα από αυτά είναι μια ανθρώπινη ζωή. Τι πρέπει να κάνω? Πες μου, ποια θυσία, τι πρέπει να δώσω για να περάσω απέναντι? Δεν κάνω άλλο από το να μαζεύω μαργαριτάρια. Μου αρέσουν πολύ. Πού να τα βρω τα μαργαριτάρια? Δύο από τα ωραιότερα που έχω δει είναι τα μάτια σου. Αυτά θα ήθελα να μου δώσεις. Τα μάτια μου? Έτσι κι αλλιώς στον τόπο αυτό κανείς δεν οδήγησε τα βήματά του με τα δικά του μάτια. Χωρίς καν να απαντήσει η δύστιχη μάνα, γονάτισε πάνω στις θαμπές από την ομίχλη όχθες και εκεί κλαίγοντας άφησε τα μάτια της να κυλήσουν μέσα στα κρύα νερά της. Κι όταν αυτά κατακάθισαν στον πάτο της λίμνης, ανάμεσα στην πύλη του φθαρτού και του άφθαρτου κόσμου, τότε όλοι μαζί παγενώθηκαν και έφτιαξαν ένα πέρασμα που γεφύρωσε τις δύο όχθες. Μπορείς τώρα να περάσεις, αντίκρι. Εκεί χωρίς άλλο θα βρεις αυτό που ζητάς. Η μάνα, με τα χέρια μπροστά σαν να ψηλάφιζε, ξεκίνησε βαδίζοντας πάνω στους πάγους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με φέρνεις κοντά στο παιδί μου. Πώς βρέθηκες εδώ εσύ, καλή μου γυναίκα? Πώς μπόρεσες? Ποιος σε βοήθησε? Πλήρωσα με δάκρυα, κυρά μου, το κάθε μου βήμα. Ο πόνος σου τότε θα είναι πολύ μεγάλος. Ο Θεός με βοήθησε. Είναι πονητικός και καλός. Κι έτσι θα είσαι κι εσύ, φαντάζομαι. Κάνω λάθος? Αν και μαντεύω την αιτία που σε έφερε, σε ρωτάω, γιατί βλέπω πως δεν έχεις πια τα μάτια σου. Το παιδί μου ψάχνω να βρω, το μικρό μου. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πολλά είναι τα δέντρα και τα λουλούδια που μαράθηκαν αυτή τη νύχτα. Τι θέλεις να πεις? Θα το ξέρεις βέβαια πως κάθε άνθρωπος έχει το δέντρο ή το λουλούδι του στη ζωή, μέσα σε αυτό τον κόσμο. Ναι, μου το είπε η κυρία Λίμνη αυτό. Σ' όλα αυτά τα άνθη τριγύρω, που φαίνονται ίδια και απαράλλαχτα με τα λουλούδια και τα δέντρα της γης, μέσα τους χτυπούνε καρδιές. Καρδιά του παιδιού μου, δηλαδή, χτυπά? Εγώ σου το είπα. Από αυτό μπορείς τώρα πια να οδηγηθείς μόνη σου. Σκύψε και άκουσε τις καρδιές. Ίσως γνωρίσεις το χτύπο της καρδιάς του παιδιού σου. Θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλή, σχεδόν αγία, για να βρίσκεσαι εδώ. Είμαι η μοίρα. Βρίσκομαι εδώ για να δροσίζω με τη σκιά μου τα άνθη, τα φυτά, το
τα δέντρα. Θα ξέρεις πολύ περισσότερα πράγματα να μου πεις. Δεν έχω τίποτα πια να σου δώσω, αλλά είμαι πρόθυμη να πάω για σένα ως την άκρη του κόσμου. Τα μαύρα σου μαλλιά μου φτάνουν. Σου φτάνουν. Ορίστε. Ορίστε. Στα δίνω. Η μάνα έδωσε τα ωραία μαύρα μαλλιά της και πήρε τα χιονόλευκα μαλλιά που της έδωσε η μοίρα. Μετά η μητέρα με απλωμένα τα χέρια εμπρός μπήκε με θάρρος ανάμεσα στα δέντρα και τα φυτά του μεγάλου περιβολιού. Ήταν εκεί ζουμπούλια, μαργαρίτες και μεγάλες ανθισμένες τριανταφυλιές. Πιο εκεί υπήρχαν και φυτά του νερού, μερικά φρέσκα και δροσερά και άλλα μισομαραμένα. Νερόφυδα ήταν πουλουριασμένα επάνω τους και μαύρα καβούρια γαντζωμένα με τις δαγκάνες τους πάνω στα βλαστάρια τους. Πιο πέρα φάνταζαν μεγάλες βελανιδιές και πλάτανοι και ανθισμένα θυμάρια. Όλα τα φυτά σε αυτόν τον κήπο είχαν τα ονόματά τους, όπως οι άνθρωποι. Ονόματα τόσο διαφορετικά όσο και οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο. Ανάμεσα σε όλα αυτά η μάνα έσκυβε και άκουγε κάθε φορά τους παλμούς των καρδιών τους. Πόσα εκατομμύρια χτύπους δεν άκουσε. Κι όμως ένα από αυτά τα άνθη δεν ξεγελάστηκε. Αυτό είναι, φώναζε. Αυτό. Και άπλωσε τα χέρια της να πιάσει μια βιολέτα. Μισομαραμένη θαρής έγερνε το κεφάλι. Είναι η καρδιά του. Τη γνώρισα. Το χτύπο, τον γνώρισα. Μην αγγίξεις. Πρόσεξε το λουλούδι. Το γνώρισα. Στάσε εδώ κι άμα έρθει ο Κυπουρός, που τον περιμένω ώρα την ώρα. Το γνώρισα. Να μην τον αφήσεις να το ξεριζώσει, αλλά να τον φοβερήσεις πως αν το πάρει αυτό, θα ξεριζώσεις κι εσύ τα άλλα. Το γνώρισα. Τότε εκείνος θα φοβηθεί. Πώς μπόρεσες να βρεις το δρόμο για το περιβόλι? Πώς εσύ μπόρεσες να έρθεις πιο γρήγορα από μένα εδώ? Είμαι μάνα και ήρθα για τη στέρηση στη ζωή στο παιδί μου. Εκείνο που σε έφερε πιο γρήγορα από μένα εδώ είναι η αγάπη, το ξέρω. Αλλά ποιο πράγμα αγαπάς τα αλήθεια, το παιδί ή τη ζωή του κοντά σου? Τη ζωή που του πήρες, αυτή σου ζητώ. Άφησε το να ζήσει, σε κετεύω. Μίλησέ μου, για τη ζωή του θα κάνω ό,τι θέλεις. Και τη ζωή μου μην τη λυπηθείς, πάρ' την εις εξορκίσου. Όχι, δεν έχω το δικαίωμα. Ο Κύριος αποφασίζει γι' αυτά. Εγώ εκτελώ ό,τι αυτός με προστάζει. Σε πρόσταξε να πάρεις ένα μικρό, ένα πλάσμα που δεν πρόλαβε ακόμα να ζήσει, που δεν είναι ούτε χάρη και τίποτα στη ζωή. Το παιδί σου αγαπάς ή τη ζωή του? Με ξαναρώτησες. Τη ζωή του παιδιού μου εγώ του την έδωσα. Γιατί μου την παίρνεις? Δεν αποφασίζεις όμως εσύ πότε θα τελειώσει αυτή η ζωή. Ο Θεός, ναι, διάλεξε εσένα για να δώσει ζωή στο παιδί και είναι ο μόνος που αποφασίζει πότε θα σταματήσει. Μην ξαναπείς ποτέ αυτές τις λέξεις. Εσύ είσαι το όργανο. Τη ζωή και τη διάρκειά της την καθορίζει ο Κύριος. Τη ζωή, το παιδί μου θέλω εγώ. Όλες οι μανάδες τη ζωή του παιδιού τους θέλουνε. Δώσ' μου πίσω το μικρό μου. Δεν άκουσες τα λόγια της νύχτας. Δεν γίνηκε να δώσω πίσω ποτέ αυτό που με πρόσταξαν να πάρω. Δεν θα ξανακούσω λοιπόν να με φωνάζει μητέρα. Μητέρα, γιατί μιλάς έτσι? Κοντά σου βρίσκεται το μικρό σου λουλούδι. Γιατί λοιπόν κλαις? Δεν ξέρεις πως κάθε μητέρα είναι το όνομα του Θεού στα χείλη των ανθρώπων? Μη λυπάσαι λοιπόν, γιατί το λουλούδι σου που θα φυτέψω αυτό το βράδυ στον παράδεισο είναι και πάλι κοντά σου. Κοντά μου είπες? Ναι, κοντά στη μητέρα φύση. Σαν τις μέλισσες που τον νέκταρ από τα λουλούδια το κάνουν μέλι, έτσι κι εγώ πίσω στη φύση πηγαίνω το όμορφο λουλούδι που σου είχε εμπιστευτεί. Ha ha ha.
Να το το παιδί σου. Αυτή η μαραμένη Βιολέτα. Μην τα γίνει. Και λέγοντας αυτά η μάνα έπεσε και αγκάλιασε με τα χέρια της το μικρό λουλούδι. Ο γέροντας τότε φύσηξε πάνω στα χέρια της και εκείνα πάγωσαν και έμειναν κάτω ακίνητα. Με μένα δεν μπορείς να τα βάλεις. Ο Θεός όμως μπορεί. Είμαι ο περιβολάρης του. Εγώ παίρνω όλα τα λουλούδια και τα δέντρα του και τα ξαναφυτεύω μέσα στο μεγάλο κήπο του παραδείσου. Θα σου κόψω αυτό το λουλούδι αν δεν μου δώσεις το παιδί μου. Άσεχε, μην το πειράξεις. Τώρα δά, δεν έλεγες πως είσαι δυστυχισμένη. Γιατί θέλεις να κάνεις και μια άλλη μάνα δυστυχισμένη. Μια άλλη μάνα. Μου συγχώρεσέ μου τη δόλια. Σε ευχαριστώ, γυναίκα. Να, πάρε τα μάτια σου. Τα έβγαλα μέσα από τη λίμνη καθώς περνούσα. Έλαμπαν σαν αστέρια. Πάρε τα και έλα εδώ σημά. Να κοιτάξεις μέσα στο βαθύ αυτό πηγάδι. Η μάνα προχώρησε και κοίταξε στο πηγάδι και εκεί αντίκρισε τις ζωές δύο παιδιών. Η μια ήταν γεμάτη χαρά και ευτυχία και γύρω της πλήθος απάλες χαρές χοροπηδούσαν. Αυτή είναι η ζωή του μικρού φυτού που πήγες να ξεριζώσεις. Αυτός ο μικρούλης θα πέθαινε. Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Να και μια άλλη ζωή. Πρέπει να τη γνωρίσεις. Είναι μια ζωή πικραμένη, πονεμένη, όλο αυτό. Του παιδιού μου. Ναι, του παιδιού σου. Αυτή είναι η μοίρα του. Συγχώρεσέ με, γεροντά μου, σπλαχνίσουμε. Δε φταίω αν ο πόνος, ο μεγάλος μου πόνος, έκανε τα λόγια μου πιο σκληρά. Ναι, ο πόνος αντυχεί πάντα πιότερος από ό,τι είναι. Και ο γέρο Κυπουρός έπαψε να μιλά. Ασυναίσθητα και η μάνα σήκωσε το κεφάλι της από το βάθος του πηγαδιού και τότε μόνο ο γέρος είδε κάτι αλόκοτο και παράξενο. Πάνω στο πρόσωπό της είδε την πιο γλυκιά ομορφιά. Αυτή την ομορφιά που χαρίζει στην έκφραση η υπέροχη στιγμή της αυταπάρνησης, της θυσίας, του σκοπού που βρήκε το νόημά του. Μάνα, το παιδί σου ακόμα δεν το πήγα στον παράδεισο. Η μάνα σταμάτησε για μια στιγμή και έκανε να γυρίσει. Χωρίς να ξέρει όμως γιατί, έσκυψε το κεφάλι και με ραγισμένη καρδιά πήρε το δρόμο για το φτωχικό της. Με την ευκαιρία της εορτής της μητέρας, σας μεταδώσαμε το δραματικό δίηγημα του Hans Christian Andersen «Η ιστορία μιας μητέρας». Διασκευή και προσαρμογή για το ραδιόφωνο του Άγγελου Φορτούνα. Έλαβαν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Πέρα Ζαβιτσιάνου, γεροκυπουρός Χρήστος Τσάγκας, αφηγήτρια Νόρα Κατσέλη, νύχτα Ντίνα Σαβίδου, τριανταφυλιά Σάσα Σοφού, κυραλίμνη Θεανό Ιωαννίδου, μοίρα Όλγα Τουρνάκη. Ραδιοφωνική και μουσική επιμέλεια του Άγγελου Φορτούνα. Επιμέλεια ήχου Κώστα Αναλογίδη.